Είμαστε 8 σύμβουλοι εδώ μέσα. Επί 2 λεπτά που του δίνετε. Δεν ζητήσαμε άλλη συμβουλή. Εσεί είσαστε την επανάσταση για τον χρόνο. Και μιλάτε 5 φορέ παραπάνω από τον χρόνο. Και η ανοχή έχει τα όρια τη, κύριε Μαϊτέ. Μιλάμε επιτέλου. Δεν θέλετε να μιλάμε, κύριε Μαϊτέ. Όχι, κύριε Μαϊτέ. Μιλάτε όπω πρέπει. Δίνετε για το τεχνικό πρόγραμμα. Δίνετε για το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό εδώ 2 λεπτά και δεν θέλετε 2 λεπτά. Δεν μιλάτε 2 λεπτά. Μιλάτε 20 λεπτά και δεν θέλετε να μιλήσετε. Και σα δόθηκε και ο λόγο να σε λειτουργία. Λοιπόν, πείτε μα τι ψηφίζετε. Δεν έχετε τον λόγο. Λοιπόν, δεν έχετε τον λόγο. Πείτε μα τι ψηφίζετε. Έχετε ολοκληρώσει. Επιτέλου, σεβαστείτε τη λειτουργία του Συμβουλίου. Πρόσθεση. Πρόσθεση, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλετε να ακούσετε. Εγώ θέλω να ακούσετε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εδώ μέσα είναι σαφές και επειδή σε άλλο σημείο του συγκεκριμένου που κάνει την ανάλυση των, προσέξτε, των εσόδων πλέον που έχει, των συγγνώμη, των εξόδων που έχει, και έχει το πίνακα μέσα, και προβλέπει ένα 200, ένα 800 μόνο συνολικά, επί τη στιγμή του νερού, θα βγούμε έξω, κύριε Πρωθυπουργέ. Πώς, εάν υπολογίσει κανείς, κύριε Πρωθυπουργέ, σας είπα κάτι. Συνεχίζετε κι εσείς. Άμα είναι να φύγουμε εδώ, να μιλάτε μεταξύ σας. Σε παρακαλώ, είσαι απαράστατος, κύριε Μαϊτέ. Εγώ είμαι απαράστατος. Στην κορυφαία στιγμή, Σε παρακαλώ. Δηλαδή να μιλάς σε 20 λεπτά, ο Φρούτσος άλλα 20 λεπτά, η Ψαρά άλλα 20 λεπτά, ο Λιανός και ο Δήμαρχος άλλα 20 λεπτά. Αυτά δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι ο σεβασμός σου στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρωτοδοκάρη, λοιπόν, δεν έχετε τον λόγο, κύριε Μαϊτέ. Δεν έχετε τον λόγο. Μη με αναγκάσετε να διακόψω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είσαι ποιητικός απαράδεκτος. Καλά, εντάξει, ας τους μεταφρισμούς, κύριε Παπαδάκη. Εσύ να σέβεσαι σε επικεφαλής πλειοψηφίας και να σέβεσαι τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τον σέβομαι και μιλάς 20 λεπτά. Είσαι ποιητικός απαράδεκτος, κύριε Παπαδάκη. Δεν σέβεσαι τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Με καλή διάθεση. Προσπαθείς να θυμώσεις. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Μιλάτε τώρα για τη μελέτα. 10 λεπτά μιλάτε για τη μελέτα. Εσείς είσαστε εδώ να κάνετε σποντά στη μελέτη. Σε παρακαλώ πολύ. Επειδή δεν ήσουν εδώ, θες να τα πεις τώρα. Σε παρακαλώ. Γιατί αυτό το πράγμα μέσα σε 3 μέρες που αυτούς δίνετε δεν είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Μαϊτέ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί σε 3 μέρες. Σε παρακαλώ πολύ. Δώσουμε ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και επειδή από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον και από τις αναθέσεις που πήρες πριν κάνει φέτος, αυτό το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ. Σας πρέπει να σας δείξει έξω. Μήπως πρέπει να κοιτάξετε άμεσα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα αυτούς εδώ τις μελέτες οι οποίες θα ψάξουν το συγκεκριμένο πρόβλημα για να. Και τελειώνω με αυτό. Αναφέρθηκε. Δεν είδα κάτι μέσα στο πρόγραμμα. Γι' αυτό δεν είδα το μέσα. Και κάτι τελευταίο. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος στους κάτους. Στα δύο, στους δύο κωδικούς έργων, που αφορούν τα χρήματα από τη Θεομηνία, τους υποστήσεις 8-10 του 2011. Είναι δύο κωδικοί, δύο διαφορετικά. Ο ένας έχει υπόλοιπο, είχε υπόλοιπο το 2011, 472.400 και ο άλλος είχε 857.000. Έχει δηλαδή συνολικά 1.350. Από αυτό ήδη έχει τραβήξει 160.000. Είναι το έργο που αναφέρεται στην Κομιακή. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει ένα 200 αδιάθετο. Υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα ώρα τη στιγμή, κύριε Πρωτοβουλίου, όχι καλή διάθεση, εσείς που θέλετε να ακούσετε. Αυτό το έργο, το μάτι, μας επιτρέπει. Και κανένας δεν ελπίζει σε κάτι τέτοιο, φυσικά, και το αφαίρεται. Αλλά σήμερα είχα μια επαφή με την αρμόδια υπηρεσία σήμερα το πρωί. Αυτό το μάθηκε με την δεδομένη οικονομική κρίση η οποία που υπάρχει, να γυρίσουν κάποια στιγμή και να πούνε, κατεβάζουμε το διακόπτη, τέτοια λεφτά νέτα, εντάξει, χαίρεται. Έτσι, με ειδοποίησε η συγκεκριμένη υπηρεσία ότι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, σήμερα το πρωί μίλησε από τον κύριο Λούμπα. Ένα κομμάτι είναι η περιφέρεια, όμως δεν είναι δικό μας. Καμία περιφέρεια μόνο. Σας είπε ότι τα έκανε στον τουρισμό. Τι που είπε. Σας είπε ότι τα έκανε στον τουρισμό. Ότι τα. Τα έκανε. Ναι, ότι είναι διαθέσιμο. Σήμερα το πρωί με τον κύριο Λούμπα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν με το εξή. Ότι δεν είναι ανάγκη σε λεφτά τα οποία υπάρχουν. Είναι διαθέσιμα. Και πιθανόν εξαιτία τη γενικότερη κρίση. Και τη στιγμή που ψάχνουμε λεφτά με το σαγωνόμετρο, λεφτά τα οποία υπάρχουν, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Θα έπρεπε να είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα και να είναι στην ιεράρχηση που βάζετε, αφού είναι και λεφτά έτοιμα. Δεν πρέπει να είναι πάνω-πάνω, στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, κύριε Μαϊστή, θα μα πείτε, δεν ψηφίζετε. Λοιπόν, το θέσω εγώ το